περαιτέρω ανάπτυξη του πτυτικού προγράμματος από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και δημιουργία σταθμών σε περισσότερα αεροδρόμια της χώρας, δεσμεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Eddie Wilson, υπό την προϋπόθεση η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού να αποφασίσουν κατάργηση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων για τους χειμερινούς μήνες. Το γνωστό ως πατώσιμο φτάνει σήμερα τα 12 ευρώ ανά επιβάτη. Well, no, we already put our proposals to the minister in a number of letters last year, and that's still our position, which is get rid of the tax in the winter time because fares are lower, put incentives, Fraport to put in incentives so that we actually grow even more traffic, and put incentives for overnight aircraft here so we can serve the domestic market and actually push down prices here for ordinary Greek people. Σε ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο Χανίων που συγκάλεσαν οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων Δυτικής Κρήτης, το μεγαλοστέλεχος της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας εξήγησε ότι το κόστος πρόσβασης και παραμονή σε ένα αεροδρόμιο αποτελούν κύρια κριτήρια για τον σχεδιασμό του προγράμματος πτήσεων. Υπογράμμισε δε πως αν η ελληνική κυβέρνηση ανταποκριθεί, τα ωφέλη για τον τουρισμό θα είναι πολλαπλάσια αυτών που ήδη είναι ορατά. I mean, I've come here to Hania today, and I was here 4 or 5 years ago, and I can't believe what has been the change that has happened in this town in terms of the investment and hotels and restaurants. I'm really proud of it because Ryanair has hugely contributed to that. And I'd say to the Greek government, come to Hania and see what can be done with Ryanair coming here in a long season. Εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων των Χανίων, δήμαρχοι τουριστικών περιοχών και ο αντιπεριφερειάρχης τόνισαν την ανάγκη επέκτασης της τουριστικής περίοδου, δηλώνοντας υπέρ της αύξησης των πτήσεων στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης στους χειμερινούς μήνες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και κυρίως πώς να επιμηκύνουμε την περίοδο. Διότι το να φορτώσουμε για άλλο εντός εισαγωγικών τη high season, αυτό δεν είναι πια επιθυμητό. Υπάρχουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Δοκιμάζονται οι υποδομές μας σε όλα τα επίπεδα, οδικές, δίκτυα, κοινόχρηστα, κοινοφελή κλπ. Και επομένως το σημαντικότερο είναι να επικοινωνούμε την περίοδο σε μήνες που μπορούμε και έχουμε να δείξουμε πράγματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, η Fraport, η διοίκηση της Ryanair, αλλά και άλλοι φορείς, να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια συζήτηση που είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να ωφελήσει την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά συνολικά για την τοπική κοινωνία. Θα μπορούσαμε, βοηθώντας εμείς και πιέζοντας τόσο την διοίκηση του αεροδρομίου όσο και την κεντρική κυβέρνηση, τους 4 μήνες, δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τους χειμερινούς δηλαδή μήνες, να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Το αίτημα μείωσης ή κατάργησης του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων είχε τεθεί και στο παρελθόν από την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση.